Το κρίσιμο, και επειδή πάμε σε επενδύσεις και επειδή υπάρχει ένα ερώτημα χειροπιαστό για να πάω στη λέξη αυτή, ποιος πιστεύει από αυτούς που μας ακούν εδώ ότι 1,5 εκατομμύριο άνεργοι θα βρουν δουλειά από τις επενδύσεις του Κατάρ, των Αράβων ή από τις επενδύσεις οι οποίες θα έρθουν, εάν και πόσον οι Γάλλοι και οι Γερμανοί. Αν δεν γίνουν επενδύσεις, πώς θα βρει δουλειά ο κόσμος? Αν δεν έρθουν επενδύσεις, πώς θα βρει δουλειά ο κόσμος? Δηλαδή με μαγικό τρόπο θα βρει? Ή θα κάνουμε αυτό που γινόταν στη Σοβιετική Ένωση, που απασχόληση. Κύριε Μιχελάκη, 10 άνθρωποι για να βιδώσουν μια βίδα. Έτσι κατέρευσε. Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα. Δεν υπήρχε ανεργία, αλλά υπήρχε υποαπασχόληση. Έχει τη δυνατότητα, έχει και τις πρωτοπαραγωγικές πηγές, έχει και το εργατικό δυναμικό. Δηλαδή το χρυσό, εσείς θα το βγάζατε. Το επιστημονικό δυναμικό. Και βεβαίως θα το βγάζαμε το χρυσό και βεβαίως θα αξιοποιούσαμε όλο τον ελληνικό πλούτο που έχει η πατρίδα μας στα πλαίσια μιας σχεδιασμένης ανάπτυξης, η οποία δεν γίνεται με βάση το κέρδος, η οποία γίνεται με βάση το να καλύψω αυτές τις εταιρείες. Έχουμε διαφορετική φιλοσοφία η οποία αφορά την καθημερινότητα όμως. Δεν είναι γενική θεωρητική συζήτηση. Εκεί πρέπει να είμαστε σύνδεσμοι. Αφορά την καθημερινότητα, στο πού θα βρουν δουλειά 1,5 εκατομμύριο άνεργοι. Μήπως τα προγράμματα του κυρίου Βρούτσι, που λέει ότι από τους 400.000 που ανακοίνωσε. Τα προγράμματα του κυρίου Βρούτσι βάζουν το πρόβλημα και κάνουν προσπάθειες. Εγώ ακούω ευχολόγια. Τώρα δεν με αφήνετε. Εγώ βάζω ένα ερώτημα. Ποιος από αυτούς μας ακούνε πιστεύει ότι στο τέλος αυτής της χρονιάς ή της παραπάνω χρονιάς ή της πιο πάνω χρονιάς, όσο αυτή η οικονομία παραμένει ως έχει και η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 1,5 εκατομμύριο άνεργοι θα βρουν δουλειά? Δεν θα βρουν. Γιατί από επενδύσεις χορτάσαμε. Είπατε την Κόσκο. Μάλιστα. Πόσες θέσεις εργασίας χάθηκαν από την Κόσκο? Πόσες θέσεις έχουν έρθει, να πείτε? Με βάση γύρω στις χίλιες. Πόσες θέσεις έχουν έρθει? Εννοείται ότι η Κόσκο μείωσε τις θέσεις ανεργίας? Γύρω στις χίλιες θέσεις εργασίας υπάρχουν στην Κόσκο, όχι σταθερής απασχόλησης, με ελαστικές σχέσεις και με συνθήκες μεσαίωνα. Με αυτές τις συνθήκες δουλεύουν στην Κόσκο. Αν δεν υπήρχαν και αυτές, δουλεύουν με όρους. Τόσοι άνεργοι, κύριε Σοφία. Αφήστε με όμως τώρα, γιατί αν συνεχίσουμε σε αυτό. Γιάννη Μιχαλάκη. Σας ξαναλέω λοιπόν ότι δουλεύουν γύρω στους χίλιους με τις χειρότερες εργασιακές σχέσεις και με συνθήκες Κίνας μέσα στην Ελλάδα. Και ταυτόχρονα έχουν χαθεί 30.000 θέσεις εργασίας από μεταφορικές, ναυτιλιακές, μεταπρατικές επιχειρήσεις γύρω από το λιμάνι. Τι έγιναν με τις αερομεταφορές, τι έγινε με την κρουαζιέρα, πόσοι Έλληνες ναυτεργάτες δουλεύουν στα κρουαζερόπλια, πόσοι δουλεύουν? Τα κρουαζερόπλια που ξεκινάνε και τελειώνουν τα ταξίδια στην Ελλάδα. Όμως ότι, τι θα γίνει? Ότι πάνε στην Τουρκία πλέον σε λιμάνι, διότι εδώ δεν μπορούν να δέσουν. Και δεν... Τι δεν μπορούν να δέσουν? Ποιος δεν μπορεί να δέσει? Έχουμε αντιδράσεις που υπήρξαν. Κοιτάξτε, κύριε Κουρή, το Zenit, το περιβόητο κρουαζερόπλιο των αντιδράσεων, δεν είχε ούτε έναν Έλληνα στους 650. Λοιπόν, και εδώ μιλάμε για αγορά εργασίας και για Έλληνες που θα βρουν δουλειά κλπ. Στους 650 ούτε ένας Έλληνας. Και είναι κρουαζερόπλιο το οποίο ξεκινάει κρουαζιέρα από την Ελλάδα και τελειώνει στην Ελλάδα. Τι θα γίνει με το νομοσχέδιο που ετοιμάζει η κυβέρνηση για την ακτοπλοεία με την πλήρη άρση του καμποτάζ? Πάνω από τους μισούς ναυτεργάτες που ήδη δουλεύουν θα πεταχτούν έξω. Α, τι ποντοπώ, αφιλία πάλι υπάρχει Έλληνας. Υπάρχει Έλληνας. Υπάρχουν λίγοι σε συγκεκριμένα πληρώματα. Ελάχιστε σχέση με παλιότερα. Και εκεί τους καταργεί τη συλλογική σύμβαση και τους πάει σε ατομική. Στα κατώτερα πληρώματα. Το πρόβλημα της ανεργίας είναι οι συλλογικές συμβάσεις, ότι δεν γίνονται επενδύσεις για να βρεθούν θέσεις εργασίας? Το πρόβλημα της ανεργίας είναι ότι δεν αντιμετωπίζεται. Δηλαδή το γεγονός ότι αν υπήρχαν οι συλλογικές συμβάσεις, εγώ δεν σας λέω το άλλο, αλλά οι συλλογικές συμβάσεις θα προστατεύσουν την εργασία ή η κερδοφορία των επιχειρήσεων για να υπάρξουν θέσεις εργασίας? Κοιτάξτε, κύριε Μιχελάκη. Γιατί αν θα έχουν αυτό, θα μπορέσουμε να έχουμε αξιοπρεπείς. Εγώ και εμείς αναγνωρίζουμε ότι αυτή η οικονομία που υπερασπίζεται έχει κανόνες. Εμείς δεν έχουμε τη λογική ότι με αυτή την οικονομία θα την κάνουμε να δουλέψει αλλιώς. Θέλουμε να την ανατρέψουμε. Και βεβαίως έχει κανόνες. Και η βασική κριτήρια δύναμη είναι ανταγωνιστικότητα. Πάντως χωρίς συλλογικές συμβάσεις μην περιμένετε να δημιουργηθούν. Ανταγωνιστικό λοιπόν σημαίνει χαμηλή μισθή.